Δυσφορία και ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί από το Σωματείο των Ιδραυλικών με αφορμή την απευθείας ανάθεση του Δήμου για έκτακτες υδραυλικές εργασίες σε τοπική επιχείρηση. Θέλω να πω το εξής, ότι από τις 4 και 5 Ιανουαρίου είχε ενημερώσει και ο Δήμος και εμείς σαν Σωματείο, τους καταναλωτές, τους συμπολίτες μας, να φροντίσουν να προφυλάξουν τις εγκαταστάσεις τους. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται μια απορία, η οποία είναι η εξής. Γιατί προέκυψαν αυτές οι ζημιές στα δημόσια κτίρια? Δεν θα έπρεπε να τα προστατεύσουν ανάβοντας τη θέρμανση και κρατώντας τα ζεστά? Θα καίγαμε πολύ λιγότερο πετρέλαιο από τις ζημιές που αναφέρονται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο, η ένστασή μας είναι σε δύο σημεία. Είναι ότι τα υλικά φαίνονται υπερβολικά υπερκοστολογημένα. Και επίσης το δεύτερο γεγονός είναι ότι αυτά γιατί δεν μοιράστηκαν σε 5, 6, 7, 8, 10 συναδέλφους της πόλης. Ναι, έσταση η Σωλήνα. Έχουμε 3 μέρες χωρίς νερό και προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Δεν καλέσαν κανέναν. Και τι κάνετε τώρα, δηλαδή αυτό έσπασε από το κρύο του χιονιά? Ναι. Επειδή πάγωσε και έσκασε. Νερό τώρα έχετε εσείς? Δεν έχουμε, πώς, αφού έσπασε η σωλήνα, πώς να έχουμε νερό? Προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Πόσες μέρες αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Έχει 3 μέρες. Ναι. Εστιάζει αυτό το κομμάτι της πίτας, εν πάση περιπτώσει, στους επαγγελματίες, στους συνάδελφους, συγγνώμη μου. Και είναι προκλητικό, εν πάση περιπτώσει, να δίνω 30.000 ευρώ σε κάποια επιχείρηση αυτή τη στιγμή, όταν συνάδελφοι, και μιλάω για έχει συγκεκριμένα στη διάβη, όπως αναρτήθηκε, βλέπω 6.000 ευρώ παροχή υπηρεσιών. Και λέω ότι 6.000 ευρώ κάποιο συνάδελφο δουλεύει όλο τον χρόνο για να τα βγάλει αυτά τα χρήματα στην παροχή υπηρεσιών. Και εδώ δίνονται μία νυχτή σε έναν. Γιατί σε έναν και όχι σε 10, 800 ευρώ, ας πούμε? Ο Δήμος νομίζω ότι οφείλει να κάνει σωστή κοινωνική πολιτική για να μοιράσει την πίτα αυτή στους επαγγελματίες της πόλης. Έφυγε η βάνα ολόκληρη. Ωραία. Τέτοια προβλήματα δημιουργούνται συνέχεια τώρα. Είναι...